Το επικείμενο αναπτυξιακό συνέδριο που θα διοργανώσει το Επιμελητήριο Πιερίας είναι η απόρρια μιας συλλογικής προσπάθειας, ο στρατηγικός σχεδιασμός της οποίας ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2011 και αφού προηγήθηκαν διαβουλεύσεις και συζητήσεις μηνών, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου. Εμείς θέλουμε να κάνουμε την Κυριακή απόγευμα μια ατζέντα η οποία θα πρέπει η Πιερία μαζί με τους βουλευτές μας, τους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο, με όλους τους φορείς, από περιφέρειες, από την περιφέρεια, από βουλευτές, από δήμους, επιμελητήρια, όλοι οι συντηρητικά όργανα, θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη σειρά προτεραιοτήτων και να προσπαθήσουμε με πολύ μεγάλη ευλάβεια να την τηρήσουμε και να αγωνιστούμε με όλες τις δυνάμεις μας, τις οποίες έχει ο καθένας μας, για να μπορούμε να φέρουμε σε πέρας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η λέξη συνέδριο είναι μια λέξη που μπορούμε να την προφέρουμε, εύκολα. Ακούγεται πολύ. Και αυτούς όμως που διοργανώνουν ένα τέτοιο συνέδριο, νομίζω ότι το βάρος που έχουμε στις πλάτες μας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν είμαστε προσεκτικοί και γι' αυτό αναφέρθηκα στην ημερομηνία που ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2011, και όταν λέω ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2011, ξεκίνησε η στρατηγική του για να μπορεί να φτάσει στις 30 τέλη Νοεμβρίου να μπορούμε να πλέον να μπούμε στην πραγματοποίησή του. Πολύ πιο νωρίτερα γινόντουσαν διαβουλεύσεις, γινόντουσαν συζητήσεις, περνώντουσαν απόψεις. Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες να διαβαστούν όλες οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και από την πρώην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, από τους Δήμους, από το πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει η Πιερία, αυτό που λέγεται αναπτυξιακή της Πιερίας, ΑΕ, που έχουμε και σε αυτή την επιστημονική ομάδα συμμετέχει και είναι μεγάλη μας τιμή και η κυρία Παρτσαλίδου. Όλα αυτά να αντιλαμβάνεστε ότι για να διαβαστούν, για να πληροφορηθεί όλη αυτή η επιστημονική ομάδα, πέρασε αρκετός χρόνος. Έτσι λοιπόν, τέλη Νοεμβρίου θα μπορούμε, στο τελευταία ημέρα της Κυριακής, θα μπορέσουμε να βγάλουμε την ατζέντα, τι πρέπει η Πιερία να ξεκινήσει από πρώτο αναπτυξιακό. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δεν παρέλειψε να σταθεί και στο σημαντικό ρόλο που καλείται να παίξει στον τομέα της ανάπτυξης η τοπική αυτοδιοίκηση, καλώντας τους βουλευτές του νομού, την περιφέρεια, την αντιπεριφέρεια και τους δημάρχους να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Τους 2 με τους 3 προσκεκλημένους μας, οι οποίοι είναι ομιλητές, οι 17 με 18 είναι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν θα μιλήσουμε στη θεωρία, αλλά θα μιλήσουμε και στην πράξη. Το τι πρέπει να γίνει. Μικρές και μεγάλες, αλλά πετυχημένες. Πετυχημένες. Μικρές και μεγάλες. Επίσης, να το πούμε και αυτό, το συνέδριό μας συμπίτει με την ημέρα, με τις ημέρες, που γιορτάζει η πόλη σε ενεργεία σε κατερίες. Ελπίζουμε, αγαπητέ Δημήτρη, δεν έχουμε συζητήσει, αλλά συμπίτει με την ημέρα μας, γιορτάζει η πόλη μας εδώ, να μας βοηθήσει και η Αγία Εκατερίνη. Ο Θεός μας βοηθάει, αλλά όμως θα πω κάτι που άκουσα στην Αλεξανδρούπολη από ένα δεσπότη, όταν έκανε κάποια γένεια μιας έκθεσης. Εγώ λέει, σας έδωσα την ευχή μου, αλλά πρέπει και εσείς να κάνετε κάτι. Ας κάνουμε κι εμείς λοιπόν όλοι μαζί και ας κάνουμε λιγότερη θεωρία, περισσότερη πράξη. Αναφέρθηκα λοιπόν στους ομιλητές και σε όλο αυτό το τι που θα δημιουργήσαμε, το οποίο έχει πράξη, έχει πραγματικότητα, ψάχνουμε το πρόβλημα να το λύσουμε, όχι στην πενταετία, δεκαετία, αλλά αναζητούμε τη λύση του προβλήματος την επόμενη μέρα που θα κλείσει το συνέδριο. Αυτή είναι η απόφαση εγώ της ομάδος και νομίζω πως αυτή την κατεύθυνση θα τα καταφέρουμε. Ο καθηγητής κύριος Δημήτρης Σουμπενιώτης από την πλευρά του επεσήμανε πως το συνέδριο στοχεύει στη θεραπεία εκείνων των σημείων στα οποία πάσχει η εθνική οικονομία. Δεν θα πρέπει οι επιχειρηματίες να απολογούνται όταν αποτυχάνουν, θα πρέπει να απολογούνται και όταν επιτυγχάνουν. Δηλαδή, αν κάποιος είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας και έχει κέρδη, θα πρέπει να απολογηθεί σε όλη αυτή τη στάση, τη λανθασμένη στάση της κοινωνίας,
που έχει δαιμονοποιήσει το κέρδος και να απολογείται γιατί κερδίζει και πώς κερδίζει και δεν τα εκλέψει, ότι είναι το θνητό κέρδος που έχει επιτύχει. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Σε αυτό το καθεστώς, σε ένα τέτοιο καθεστώς εντός εισαγωγικών, γιατί έχουμε επιλέξει να ζούμε, το κέρδος είναι θεμητό. Το αθέμητο κέρδος είναι αυτό το οποίο δεν το θέλουμε και θα πρέπει η πολιτεία με τα μέσα που διαθέτει να το αντιμετωπίσει. Στοχεύουμε λοιπόν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στοχεύουμε στην ενίσχυση της καινοτομίας και επειδή υπάρχει μια εντελώς λανθασμένη άποψη για το τι είναι καινοτομία, οι περισσότεροι από εμάς έχουν ταυτίσει την καινοτομία με νέες τεχνολογίες, με νέα προϊόντα, θα πω για να το γνωρίζουμε ότι καινοτομία εννοείται και θεωρείται οτιδήποτε προσθέτει αξία στο προϊόν που πουλάει, που διαθέτει ή στην υπηρεσία που πουλάει ή διαθέτει κάποιος. Τι μπορεί να προσθέτει αξία? Το γεγονός ότι π.χ. στην Alpha Bank περιμένω 10 λεπτά λιγότερο κάθε φορά που επισκέπτουν την τράπεζα από ό,τι σε μια διπλανή τράπεζα, αυτό προσθέτει αξία στο προϊόν, στην υπηρεσία που διαθέτει η τράπεζα. Η ευγενική συμπεριφορά προσθέτει αξία. Η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση προσθέτει αξία. Η υπηρεσία μετά την πώληση, η υποστήριξη μετά την πώληση προσθέτει αξία στο προϊόν. Όλα αυτά είναι μια διαφορετική πληρωμή που κάνει ο πελάτης, γιατί ο πελάτης δεν πληρώνει μόνο με χρήμα. Ο πελάτης οτιδήποτε και αν αγοράζει δεν πληρώνει μόνο με χρήμα. Πληρώνει με τον χρόνο που διαθέτει πριν, κατά τη διάρκεια που θέλει να αγοράσει το προϊόν, δίνοντας την παραγγελία μέχρι να επισκεφτεί το προϊόν, όταν κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το επισκευάσει, όπως επίσης πληρώνει και με το γεγονός ότι κάποια προϊόντα υπηρεσίες, κυρίως τα προϊόντα, δεν έχουν αξία μεταπόληση. Ο κύριος Σουμπενιώτης αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα λέγοντας πως στόχος είναι οι νέοι να στραφούν σε αυτή εξασφαλίζοντας μια διαφορετική επαγγελματική αποκατάσταση πέρα από υπαλληλική σχέση στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Έχουμε ορισμένα παραδείγματα νέων επιχειρηματιών και μπορώ να τα αναφέρω κιόλας, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε τον κύριο Σκεντερίδη, διδάκτορος Παύλος Σκεντερίδης, ο οποίος έχει κάνει μια εταιρεία υποστήριξη των γεωργικών επιχειρήσεων, ακριβώς επειδή γεωλογικές καλλιέργειες είναι στην επικαιρότητα. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα το πιστεύετε, αλλά εμπορεύεται χρήσιμα έντομα και κάνει εξαγωγή. Έντομα με τα οποία οι γεωλογικές καλλιέργειες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αντί να χρησιμοποιούν φάρμακα. Αυτή η εταιρεία λοιπόν που κάνει εξαγωγές ακόμα και στην Κίνα, ακόμα και στις ΗΠΑ, η BioInsecta, είναι ελληνικής προέλευσης και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εντός του επόμενου δεκαημέρου θα γνωστοποιηθεί και το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου, το οποίο απαρτίζεται από 4 θεματικές ενότητες. Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες στην οικονομία της Ελλάδας και της Πιερίας, προγραμματισμός και υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων στον ΟΜΟ, οι προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Ομιλητές στην πρώτη ενότητα θα είναι ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι θα αναφερθούν στα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά της Πιερίας. Στη δεύτερη ενότητα, οι αντιπεριφερειάρχης και οι τρεις δήμαρχοι του νομού καλούνται να παρουσιάσουν το αναπτυξιακό τους πρόγραμμα. Στην τρίτη ενότητα, οι επιχειρηματίες θα μιλήσουν για την προσωπική τους διαδρομή που οδήγησε στην επιτυχία, ενώ στην τέταρτη ενότητα, ομιλητές θα είναι επιχειρηματίες και εκπρόσωποι πολιτιστικών επιχειρήσεων όπως το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού και το Μουσείο Γουλανδρή. Αξίζει να σημειωθεί πως στην επιστημονική ομάδα που συγκροτήθηκε για τη διεξαγωγή του συνεδρίου συμμετέχει πλήθος έμπειρων καθηγητών όπως ο προϊστάμενος του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, Logistics, του ΑΤΕΗ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης Τριανταφύλου και ο καθηγητής κ. Νίκος Πόδας. Ο κύριος Χατζηχριστοδούλου ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση του συνεδρίου και κατέληξε λέγοντας: «Προσωπικά για μένα δεν υπάρχει κρίση, υπάρχει αναδιάρθρωση της χώρας. Αλλάζουν τα σχήματα και γεννιούνται ιδέες, αρκεί εμείς να ξέρουμε να τις εκμεταλλευτούμε».